Τελευταία του κατοικία αναπαύεται από το απόγευμα ο επισειρά ετών δήμαρχος Ρεθύμνου Δημήτρης Αρχοντάκης, ο οποίος την δεύτερη μέρα του Πάσχα έχασε τη μάχη για τη ζωή, ενώ νοσηλευόταν έπειτα από ατύχημα που είχε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ρεθύμνου ήταν όλοι εκεί για το στερνό αντίο στον άνθρωπο που άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του στο Ρέθυμνο. Ήταν ο άνθρωπος που ανέσυρε το Ρέθυμνο από την αφάνεια. Ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα και άφησε το αποτύπωμά του στην πόλη μας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε όχι μόνο τον πολιτισμό, αλλά την πόλη του, τους ανθρώπους. Σ' όποια γωνία του Ρεθύμνου και να περπατήσεις, Αρχοντάκης γράφει. Είχε ένα σπουδαίο χάρισμα το ότι άκουγε, πάντοτε άκουγε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Αρχοντάκης, που αφιέρωσε τη ζωή του στα γράμματα και την αυτοδιοίκηση, υπήρξε δάσκαλος για τους νεότερους πολιτικούς, πολύτιμος συνεργάτης και φίλος, ισχυρός πολιτικός αντίπαλος, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος. Το αποτύπωμά του νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτού του Δήμου ως ενός ανθρώπου που είχε όραμα, πίστη, αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για μας ήταν δάσκαλος στην κυριολεξία. Όχι μόνο δάσκαλος των ελληνικών, αλλά και μας δίδασκε πώς πρέπει να πολιτεύεται κανείς με ευπρέπεια. Πραγματικά αφιέρωσε τις δυνάμεις του για το καλό και την πρόοδο των Ρεθυμνιωτών. Συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της πόλης. Άφησε το αποτύπωμά του εδώ στο Ρέθυμνο. Για ένα τέταρτο του αιώνα και πλέον είχε τα ηνία του Δήμου Ρεθύμνης. Η εμβληματική του προσωπικότητα μετέτρεψε το Ρέθυμνο από μια κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πόλη, καθώς είχε συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Η διάσωση του ιστορικού κέντρου, τα υδραυλικά, αποχετευτικά και αντιπλημμυρικά έργα της πόλης, η ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά κυρίως η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, ήταν μερικά μόνο από τα σημεία σταθμού στα 27 χρόνια που ήταν στο τιμόνι του Δήμου Ρεθύμνου. Στην ουσία πήρε το Ρέθυμνο μια μικρή επαρχιακή κομμόπολη και τη μετέτρεψε σε πολιτεία. Άφησε ένα αποτύπωμα αξιοπρέπειας, σεμνότητας. Αυτή η αποτίμηση για τον Δημήτρη Αρχοντάκη είναι θετική για το Ρέθυμνο, για την πόλη που αγάπησε και υπηρέτησε. Ανάμεσα στους εκατοντάδες ρεθυμνιώτες που είπαν το ίστατο χαίρε στο Δημήτρη Αρχοντάκη, ήταν και πολλοί μαθητές τους, στους οποίους ως φιλόλογος δίδαξε όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και βασικές αρχές και αξίες της ζωής ενός ανθρώπου. Του οφείλουμε το Ρέθυμνο και όλοι μας πολλά. Εγώ υπήρξα και μαθητής του, καθότι ήταν τους κορυφαίους φιλολόγους. Πολλοί από εμάς του οφείλουμε την είσοδό μας στο Πανεπιστήμιο. Ο πατέρας μου είχε στείλει εκεί για να μου κάνει μάθημα έκθεσης και μάλιστα είχε πει, δεν είχε πάρει και χρήματα του πατέρα μου, λέει, όταν με το καλό γίνεις διευθυντής θα με κεράσει. Ήταν πραγματικά το πρόσωπο του εκπαιδευτικού, του φιλολόγου που στιγμάτισε τους μαθητές του με θετικό πρόσημο.